Στην Ισπανία οι χριστιανοί αγωνίζονται να διώξουν τους μουσουλμάνους. Το 1031 καταραίει το χαλιφάτο της Κόρδοβας που έχει ιδρύσει ο τελευταίος των Ομεϊνιδών. Το 1061 οι Αλμοραβίδες παίρνουν την εξουσία στη Βόρεια Αφρική και τη Νότια Ισπανία, όπου θα τη διατηρήσουν στο 1163, δίνοντας τη θέση τους στους Αλμοχάδες, που έχουν ήδη κυριαρχήσει στην Βορειοδυτική Αφρική. Το 1118 ο Αλφόνσος της Αραγωνίας ανακτά τη Σαραγώσα. Το 1139 ο Αλφόνσος, ένας βασάλος του βασιλιά της Λεών στην Ισπανία, κηρύσσει την ανεξαρτησία της Πορτογαλίας και το 1147 κατακτά τη Λισαβόνα. Η κατάσταση στρέφεται υπέρ των χριστιανών, αν και πάνω από τη μισή η Χερσόνησος είναι ακόμη σε αραβικά χέρια. Το 1212 οι χριστιανοί νικούν στην αποφασιστική μάχη στην Las Navas de Tolosa, νότια από τη Γρανάδα, και ελέγχουν πλέον το μεγαλύτερο τμήμα της Ιβηρικής. Θα χρειαστεί σκληρός αγώνας ως τα μέσα του 13ου αιώνα για να απελευθερωθεί ολόκληρη η Ισπανία, εκτός από τη Γρανάδα, που θα αντέξει 2,5 ακόμη αιώνες. Το 1344 οι Ισπανοί θα γίνουν κύριοι του στενού του Γιβραλτάρ και από το 1492 έως το 1504, όταν ο Χριστόφορος Κολόμβος θα ανακαλύψει την Αμερική, ο Φερδινάνδος και η Ισαβέλα της Ισπανίας θα διώξουν τους τελευταίους Άραβες από την Γρανάδα.